σε απεργιακό κλειό βρίσκεται την Τετάρτη η Ελλάδα λόγω της 24ωρης απεργίας που κήρυξαν οι ΑΔΔΗ, το Εργατικό Κέντρο της Αθήνας, το ΠΑΜΕ, εργατικά κέντρα και ομοσπονδίες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Μεταξύ των αιτημάτων των συνδικάτων είναι οι αυξήσεις στους μισθούς των εργαζομένων αλλά και η απόδοση δικαιοσύνης για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη που συγκλώνησε την Ελλάδα πριν ακριβώς από ένα χρόνο. Μετρό, ηλεκτρικός τραμ και προαστιακός έχουν σηκώσει χειρόφρενο λόγω της απεργίας. Τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ στην Αθήνα κινούνται έως τις 9 το βράδυ, ενώ τα ταξί στην πρωτεύουσα συνεχίζουν για δεύτερη ημέρα την απεργία τους.